Ο Τάκης ο Χατζής, ο οποίος θα συνδράμει σε όλη τη διάρκεια. Όχι. Καλά, όλο έτσι λες και καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Όλοι σας και έχει την Κυριακή τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία χτες στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί μπορεί να είσαστε κυβέρνηση, αλλά νομίζω ότι σας ενδιαφέρει τι γίνεται και μέσα στο κόμμα σας. Από τη σκληρή ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, που προηγουμένως ίσως ο κ. Λεωτσάκος δεν ήθελε, για λόγους δεοντολογικούς, επειδή συμμετέχει στην πολιτική γραμματεία, να το πει, φαίνεται ότι τα μέτρα αυτά, τα οποία τουλάχιστον ακούγονται, δεν περνάνε. Μέτρα που έχουν να κάνουν και με την αύξηση του ΦΠΑ. Μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν και με τη διατήρηση του έμφυα. Με τους φόρους στα υπόλοιπα. Και με το να πάνε πίσω πράγματα τα οποία έχετε υποσχεθεί τουλάχιστον στο πρώτο εξάμηνο ότι θα γινόντουσαν. Yeah. Πώς για παράδειγμα η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που έχετε καταθέσει στη γραμματεία της κυβέρνησης την πρόταση για να περάσει ως τροπολογία σε κάποιο νομοσχέδιο. Μην μου πείτε ότι δεν υπάρχει επίκαιρο νομοσχέδιο. Θέλω να πω ότι. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζει κάποια μέτρα και συμφωνεί σε κάποια μέτρα, το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ αντιδρά. Όχι η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, για να είμαστε πιο ακριβείς, αυτοί που κάνουν τη διαπραγμάτευση δηλαδή. Λοιπόν, η ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν για την κυβέρνηση. Έχουμε εμπιστοσύνη ότι η κυβέρνηση, είμαι και μέλος της κυβέρνησης, δεν θα υποχωρήσει ούτε ρούπι από τις βασικές προγραμματικές της δεσμεύσης με βάση τις οποίες πήρε τη λαϊκή εντολή. Η ανακοίνωση πολιτικής γραμματείας απευθύνεται στους δανειστές, αφενός, για να τους πει μέχρι εδώ, και αφετέρου απευθύνεται στον ελληνικό λαό, από τον οποίο ζητάει στήριξη για να αποκρούσουμε αυτές τις απαράδεκτες πολιτικές πιέσεις και τους οικονομικούς εκβιασμούς με τη μέθοδο της πιστωτικής και της οικονομικής ασφυξίας που εφαρμόζουν οι δανειστές, οι λεγόμενοι θεσμοί, λεγόμενοι εταίροι, όπως τους λένε όλους αυτούς τους τροϊκανούς, σε βάρος της χώρας μας. Αυτή την έννοια είχε. Στο κόμμα μας πάντα έχουμε πολύ ζωντανές συζητήσεις, πολύ επικοδομητικές συζητήσεις και μια τέτοια συζήτηση έγινε και χθες. Δεν το λέει κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ότι μικρές υποχωρήσεις θα κάνει. Βγάλτε το αυτό. Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι μικρές υποχωρήσεις θα κάνει. Και μάλιστα στελέχη κυβερνητικά μιλάνε, λέει, βέβαια, άκουσα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ναι, τον κύριο Σακελαρίδη. Ωραία, κάποιους φόρους θα έχουν. Θα έχουν. Κάποιους φόρους κατά. Πώς δεν θα έχουν, κύριε Στρατούλη, φόρους. Όταν επιδιώκεις να κάνεις μια συμφωνία, η οποία θα είναι θετική, βέβαια, για τη χώρα σου, αλλά έχεις να συμφωνήσεις και με την άλλη πλευρά, ελιγμούς οπωσδήποτε θα κάνεις. Αυτό όμως το οποίο δεν θα κάνεις, σε κάθε περίπτωση, είναι το βασικό κορμό των προγραμματικών σου δεσμεύσεων να τον ακυρώσεις. Και σας το λέω. Ποια ακυρώνεται όμως? Σας το λέω. Σας το λέω. Πίσω λεπτό. Δεν έχουμε ακόμα τη συμφωνία. Όχι, άλλο λέω. Ποια προτίθεστε σε αυτή τη διαπραγμάτευση κάνετε, που ακούμε, ναι, να κάνετε πίσω? Να τα πάρουμε, να τα πάρουμε έτσι. Η εκτίμηση η δική μου είναι, και η προσωπική, αλλά και εκτίμηση της κυβέρνησης, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπογραφεί συμφωνία ή να συμφωνηθεί κείμενο από αυτήν την κυβέρνηση, το οποίο θα αναιρεί τις προγραμματικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίως όσο αφορά τους μισθούς, τις συντάξεις κλπ. Η άποψή μου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να τηρήσει και θα τηρήσει την προγραμματική του δέσμευση για τον ΕΝΦΙΑ. Θα δρομολογήσει την εξέλιξη αυτή. Είμαι απόλυτα σίγουρος από φέτος. Και δεν μπορεί να κάνει πίσω από αυτήν. Φέτος θα τον πληρώσουμε κανονικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα τον πληρώσουμε κανονικά φέτος τον ΕΝΦΙΑ. Αλλά λέτε. Ο κύριος Τσίπρας είπε στον Χατζηνικολάου ότι μάλλον διατηρείται φέτος. Είπε όμως ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός ότι αυτό που αγωνίζεται και αγωνιζόμαστε όλοι σαν κυβέρνηση είναι να μειωθεί όσο το δυνατό περισσότερο το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο έπρεπε η χώρα μας να πετύχει, ώστε με αυτόν τον τρόπο να πετύχει η κυβέρνηση. Ελάτε, ρε παιδιά, να εφαρμόσει την προγραμματική της δέσμευσης για τον ΕΝΦΙΑ. Έχουμε τόση ώρα, λένε λίγο ότι έχουμε πρόβλημα με το. Ας έρθουμε να βοηθήσουμε όμως. Αφήσε το, γιατί κάνει. Μας κάνει παρεμβολή. Αλλά ελάτε ένας άνθρωπος μέσα να το πούμε. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Σήμερα το πρωί ο ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον μας ενημέρωσε πάνω στην ενημέρωση που έκανε ο Τόμψεν από την αποκλειστική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου χθες. Μας είπε λοιπόν ότι ο Τόμψεν, που εκφράζει αυτή τη στιγμή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, συμφωνούν σε κάποια πράγματα και διαφωνούν σε κάποια άλλα. Έχουμε συμφωνήσει, λέει, με την Ελλάδα σε αυτά
και δεν έχουμε καταλήξει συμφωνία σε κάποια άλλα. Για να δούμε την κάρτα, παρακαλώ. Λέει λοιπόν ο κύριος Τόμψεν, πάνω στο θέμα του ΦΠΑ, τα κόκκινα δάνεια και την ανεξαρτησία της Γενικής Γραμματείας Εσόδων έχουμε συμφωνήσει. Παραμένουν οι διαφωνίες σε εργασιακά, συντάξεις, ασφαλιστικό, πλεώνασμα και διαρθρωτικές αλλαγές στο δημόσιο. Αυτές είναι. Γιατί είναι οι κόκκινες γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα δικά σας θέματα. Και της κυβέρνησης. Είναι οι κόκκινες γραμμές. Έχω πει από την αρχή ότι αυτές λοιπόν δεν ξεθοριάζουν. Δεν ξεθοριάζουν οι κόκκινες γραμμές και δεν φτάνουν και αυτές, να σας πω την αλήθεια. Αυτές οι γραμμές που έχουμε είναι αμυντικές. Υπάρχει και στόχος επίσης από την συμφωνία. Ο στόχος είναι ότι στην τελική συμφωνία την οποία θα πετύχεις, είτε τώρα είτε αργότερα σε 2 μήνες μέχρι τέλος του Ιούνιου, πρέπει να λυθούν και 3 άλλα ζητήματα. 2 βασικά. Το πρώτο είναι αναπτυξιακό σχέδιο, χρηματοδότηση ενός αναπτυξιακού σχεδίου για τη χώρα, γιατί με τις πολιτικές λιτότητες δεν μπορεί να προχωρήσεις. Και το δεύτερο, η απομείωση του χρέους. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε πει προεκλογικά, είχαμε πει και στις προγραμματικές μας δηλώσεις, και δεν το ξεχνάμε, ότι δεν υπάρχει προοπτική και ελπίδα για οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της χώρας αν δεν διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους ή, εν πάση περιπτώσει, να απομειωθεί το δημόσιο χρέος της χώρας. Άρα είναι η αμυντική στόχη, η άμυνα που κρατάμε στις κόκκινες γραμμές, αλλά για να πάρει μπροστά η χώρα, για να έχει ελπίδα και προοπτική ο λαός μας, πρέπει να λυθούν και τα άλλα ζητήματα. Αυτά είναι τα θέματα. Για να δούμε όμως ορισμένα θέματα που αφορούν το Υπουργείο σας και μετά θα πάμε στα γενικά. Κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος. Ακούγεται ότι είναι ένα από τα θέματα τα οποία έχουν οι θεσμοί λένε όχι να μην γίνει. Καμία κατάργηση. Σε καμία περίπτωση. Και οι συντάξεις, οι επικουρικές να μειώνονται με στόχο την πλήρη εξαφάνισή τους. Και όχι μόνο αυτό, ζητάνε και ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και για τις κύριες συντάξεις. Λοιπόν, να τα ξεχάσουν αυτά που ζητάνε, γιατί αυτά που ζητάνε είναι απαράδεκτα. Αυτά που ζητάνε είναι να συνεχίσουμε τις πολιτικές του Σαμαρά Βενιζέλου και δεν έχουμε καμία πρόθεση να τα εφαρμόσουμε. Και όσο τα επαναλαμβάνουν. Έστω και αν φτάσει χάνουν, άρα, χάνουν πάρα πολύ. Να τα ξεχάσουμε. Χρόνια. Μια κουβέντα είπε ο Υπουργός, να τα ξεχάσουμε, παιδιά, γιατί έχουμε το ερώτημα τόση ώρα και όχι να ξεχάσουμε τις δεσμεύσεις μας, να τα ξεχάσουν να αυτοί οι δανειστές της χώρας. Ωραία, λοιπόν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν τα ξεχάσουν οι δανειστές και πούνε ότι ξέρετε κάτι, η συμφωνία θα κάνουν μόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν τρόπο να τα ξεχάσουν. Όχι γιατί δεν έχουμε κανένα δογματισμό που λέμε να μην μειωθούν οι συντάξεις. Τότε γιατί οι συντάξεις δεν πρέπει να μειωθούν άλλο, γιατί δεν αντέχει ο ελληνικός λαός. Γνωρίζετε, κύριε Παπαδάκη, ότι έστειλα επιστολή στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, διότι με ενημέρωσε η πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο ότι εκεί ακούγονται τρομακτικά πράγματα, ότι παίρνουν τις μεγαλύτερες συντάξεις στην Ευρώπη, και αναγκάστηκα και έστειλα ένα πλήρες ενημερωτικό στη Γερμανική Βουλή για να τους πω ότι η σύνταξη στην Ελλάδα, ότι η μέση κύρια σύνταξη είναι 665 ευρώ, ότι η μέση επικουρική που θέλουν να συνεχίσουμε να εφαρμόσουμε τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, να τις εξαερώσουμε, είναι 165 και 80 ευρώ, 165 ευρώ, ότι το 45% παίρνει συντάξεις κάτω από το όριο της στόχιας στην Ελλάδα και ότι το 60% όμως παίρνει κάτω από 700 ευρώ μεικτά. Εάν αυτοί επιμένουν, δεν τι πρόκειται να γίνει. Περιθώριο. Δεν τι επιμένουν, να εξοντώσουμε το λαό μας. Δεν τον εξοντώνουμε. Μαζί σας, εγώ μαζί σας και θα φωνάζουμε. Ποιος θα διαφωνήσει. Ποιος θα διαφωνήσει, κύριε Θάνο μου, ποιος θα διαφωνήσει. Δεν μας ανέδειξε με την ψήφο του ο ελληνικός λαός για να συνεχίσουμε μια καταστροφική πολιτική ανθρωποκτόνα σε βάρος του. Αλλά αν επιμείνουν, εγώ εκείνο το οποίο θέλω να μάθω από εσάς είναι, ξέρετε κάτι, και μερικές φορές μάλιστα στον κόσμο δημιουργούμε την εντύπωση ότι εμείς είμαστε με το μέρος των δανειστών. Λέει, τι πιέζεται, ρε. Απιέζουμε, γιατί πρέπει να ξέρουμε να έχουμε μια απάντηση. Αν αυτοί επιμείνουν, αν αυτοί πούνε ότι ξέρετε κάτι, αυτά είναι μέσα στα θέματα τα οποία πρέπει, διαφορετικά δεν έχουμε συμφωνία. Θα πρόκειται για πολιτικό πραξικόπημα σε βάρος της χώρας μας, πολιτικό και οικονομικό πραξικόπημα, έλλειψη σεβασμού στη λαϊκή ετοιμιγορία, έλλειψη σεβασμού στη λαϊκή κυριαρχία σε μια χώρα μέλος διεθνών οργανισμών. Και καταλαβαίνετε, αν επιμείνουν σε αυτό το ζήτημα, νομίζω υπάρχει και η παγκόσμια κοινή γνώμη και η ευρωπαϊκή και ο ελληνικός λαός και η κυβέρνηση που θα αντισταθούμε μέχρι τέλους. 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη από 13η γίνεται επίδομα για πολύ φτωχούς με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια. Κάτω των 700, και από τα 700 που λέγαμε, και εμείς ρωτάγαμε αν είναι μέσα ή όχι το ΕΚΑΣ, τώρα πηγαίνουμε στα 500-400. Και αν. Κύριε Υπουργέ, αυτό δεν είναι μια επαναχώρηση. Ποιος θα λέει. Δεν έχουμε μια τέτοια συμφωνία που να λέει αυτά τα όχι πράγματα. Όχι συμφωνία. Ακούγεται ότι οι δανειστές. Εντάξει, μπορεί να ακούγονται διάφορα. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη προγραμματική. Έρχεται απ' έξω. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη προγραμματική δέσμευση
θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Στα 700. Θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να τηρήσουμε αυτή την προγραμματική μας δέσμευση. Επιμένετε ότι 13η σύνταξη θα πάρουν όσοι παίρνουν σύνταξη από 700 ευρώ και κάτω. Είναι βασική μας προγραμματική δέσμευση αυτό, το κάτω από 700 ευρώ. Και είπαμε ότι θα κάνουμε οτιδήποτε δυνατό. Οτιδήποτε δυνατό, πολιτικά, οικονομικά και ανθρώπινα δυνατό, για να τηρήσουμε μέχρι τέλους και αυτή την προγραμματική μας δέσμευση. Το τι θα γίνει στην απάντηση, να τη δώσω εγώ, είναι ότι όχι, πετάξτε το. Επιμένει το Υπουργείο, πετάξτε το, παιδιά, για να βγάλουμε ακριβώς τι λέει ο Υπουργός. Επιμένει στην αρχική δέσμευση ότι όσοι παίρνουν από 700 ευρώ και κάτω θα πάρουν 13η σύνταξη. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτή η δέσμευση δεν είναι η απάντηση προφορική. Την έχουμε στείλει και γραπτή στους θεσμούς. Ναι. Για να είναι η απάντηση δική σας σήμερα εδώ. Και με συγκεκριμένο οικονομικό σενάριο το πόσο θα στοιχήσει. Τους είπαμε αυτό θα στοιχήσει 550. Αυτό έχει σημασία γιατί έχουν 700, 500, αυτό τους είπαμε στους θεσμούς. Εκείνους θεσμούς τους είπαμε ότι αυτό θα στοιχήσει 550 εκατομμύρια ευρώ και είμαστε αποφασισμένοι τη δέσμευσή μας αυτή να την εφαρμόσουμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι τέτοιο. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είπε ο κ. Στρατούλης νωρίτερα, είπατε κύριε Υπουργέ, μεταξύ των άλλων, ότι εμείς δεσμευτήκαμε για αυτά στον ελληνικό λαό. Και εμείς θα τα κάνουμε. Ωστόσο όμως, είχε πει ο κ. Πρωθυπουργός προεκλογικά ότι ναι, με δεσμευόμαστε για αυτά, αλλά στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων απάντησε ότι οι ξένοι θα δεχτούν, θέλουν, δεν θέλουν 100% τις απόψεις μας. Με βάση αυτό σας ψήφισε ο ελληνικός λαός. Ότι προφανώς είχατε συμφωνήσει. Είχατε ενδεχομένως συζητήσει με τους θεσμούς στην Τρόικα, όπως πέστε τους όπως θέλετε, και είχε βγει ένα συμπέρασμα. Αυτό δεν το βλέπουμε όμως, κύριε Στρατούλη. Και παρατηρούμε σήμερα άλλα να λέει ο Υπουργός Οικονομικών και άλλα εσείς. Ακούστε. Γιατί υπάρχει απίστευτη δυσγνωσία. Γιατί δεν το βλέπετε. Να ρωτήσω τον κύριο Παπαδάκη, κάθε μέρα τα ζει. Να σας πω παραδείγμα. Άλλα λέει ο Υπουργός, άλλα λέτε εσείς. Όχι. Πώς όχι. Δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε κουτί. Δεν είμαστε κουτά, παιδιά. Η κυβέρνηση, κύριε Χατζή, διαπραγματεύεται ενιαία και συλλογικά. Πού το βλέπω ο κύριος Βαρουφάκης δεν διαπραγματεύεται για τον εαυτό του. Ο κύριος Βαρουφάκης διαπραγματεύεται για λογαριασμό της κυβέρνησης. Κάνουμε υπουργικά συμβούλια. Και συμφωνείτε. Λέμε τη γνώμη μας, συμφωνούμε ή διαφωνούμε και προχωράμε με βάση τις αποφάσεις που παίρνουμε. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Θέλετε να σας πω το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, με το οποίο λύναμε προβλήματα φτωχών, ανήμπορων, αστέγων κλπ. Μας είπαν ότι είναι μονομερής ενέργεια. Προχωρήσαμε. Το ψηφίσαμε. Και ας είπαν οι θεσμοί ότι είναι μονομερής ενέργεια. Δεύτερο, τη ρύθμιση της κυρίας Βαλαβάνης και τη δική μου. Που η κυρία Βαλαβάνη έκανε για τα χρέη στην εφορία και εγώ για τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Την εισήγηση που κάναμε εμείς στο νομοσχέδιο. Η απόφαση είναι της Βουλής και της κυβέρνησης. Μας λέγανε μονομερής ενέργεια. Αν τους ακούγαμε. Αν τους ακούγαμε, κύριε Χατζή, ξέρετε τι θα παθαίναμε. Και άλλοι το κάνανε. Ακούστε, αν τους ακούγαμε. Το εμείς μέχρι τώρα ρύθμισαν οφειλές τους στην εφορία 350.000 άνθρωποι. Εντάξει. Και στα ασφαλιστικά ταμεία 150.000 άνθρωποι. Ακούστε, κύριε Υπουργέ. Ρυθμίστηκαν 2,5 δις για την εφορία και 3,5 δις για μας. Προσέξτε, στον αντίποδο όμως, ακούστε τι υπάρχει. Μα είναι δυνατόν να τους ακούγαμε. Αυτοί θέλουν την καταστροφή της χώρας στο διατάφτα. Αυτό αποδεικνύεται. Σε συνέχεια του ερωτήματος. Άρα προχωρήσαμε. Έτσι θα προχωρήσουμε και με τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Προσέξτε, στη συνέχεια του ερωτήματος και του συλλογισμού του Τάκη Χατζή, θα σας πω το εξής. Και αυτό δεν το ακούσαμε εμείς. Ακούγεται και έχει μάλιστα διατυπωθεί και από υπουργούς. Η αμνηστία. Δηλαδή τι, όσοι έχουν χρήμα μαύρο στο εξωτερικό, το οποίο μπορεί να προέρχεται από λαθρεμπόριο, εμπόριο λευκής σαρκός, όπλα, μίζες, χασίσα, όπλα, χασίσια. Όχι χασίσα, μην τα βάζει γιατί κάνανε και εκδήλωση, όχι χασίσα. Λοιπόν, ναρκωτικά, αυτά τα χρήματα τα μαύρα, χωρίς υποχρέωση να τα επιστρέψουν, με ένα 15-20% γιατί έχουμε ανάγκη να μαζέψουμε λεφτά τώρα, νομιμοποιούνται. Είναι στην κουλτούρα της αριστεράς αυτό. Όχι, αυτό ακούγεται ότι θα έρθει. Όχι, το λένε αυτό. Ότι θα έρθει και υποστηρίζεται αυτή. Όχι, μην τα λέτε αυτά, κύριε Στρατούλη. Ακούτε τι ακούγεται. Εσείς δεν το έχετε ακούσει. Δεν το έχετε ακούσει. Να έρθει πρώτα. Δεν το τουλάχιστον στα υπουργικά συμβούλια δεν το έχουμε. Είναι μάλιστα ένα από τα μέτρα. Και τυχαίνει να είμαι υπουργό. Στα υπουργικά συμβούλια δεν το έχουν εγκριθεί και από τις δύο πλευρές. Και έχουν εγκριθεί αυτά. Και από τη μεριά της. Γι' αυτό σας έλεγα για τον Βαρουφάκη. Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν έχω μπροστά μου κάποια συμφωνία. Θα την ψηφίσετε μια τέτοια συμφωνία.
Ωραία, να τα αλλάξουμε. Θα την ψηφίσετε αυτή μια συμφωνία. Είμαι σίγουρος ότι όποια συμφωνία έρθει θα είναι τέτοια που θα μπορούμε να την ψηφίσουμε. Δεν θα την ψηφίσουν όλοι οι βουλευτές και οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι έτσι. Τέτοια συμφωνία. Κάτσε, απάντησε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Την ξέρω ότι θα έρθει. Θα είναι τέτοια που θα την ψηφίσουμε όλοι. Αν δεν είναι, δεν την ψηφίσουμε όλοι. Δεν είπα αυτό εγώ. Είπα ότι έχω εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση στην οποία συμμετέχω, θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Είστε σαφής. Και στο κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση, είστε ο ΣΥΡΙΖΑ σαφής. Είναι σε αυτό το οποίο ανήκω, το δεύτερο κόμμα είναι η ΑΝΕΛ, ότι δεν πρόκειται να έρθει ούτε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ούτε στη Βουλή, συμφωνία μόνο. Η οποία ωραία. Να ακυρώνει τις προγραμματικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε, σε αυτή τη βάση διαπραγματευόμαστε, σε αυτή την κατεύθυνση. Επειδή είστε και χυμαρόβιστε, μία ερώτηση. Συνεπώς, δεν είναι στην κουλτούρα της αριστεράς ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Και ένα τέτοιο νομοσχέδιο όπως το διατύπωσε ο κύριος Παπαδάκης, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφιστεί από, το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι ή όχι. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μιλάω. Πέστε μου ναι ή όχι. Όχι, δεν μπορώ, γιατί δεν μπορώ να μιλάω. Βασανίζεται, ακούστε, για στην πολιτική και μιλήσε. Στη ζωή. Για τον εαυτό σας. Όχι, ούτε για τον εαυτό για τον σας. Για τον εγώ αυτό που σας λέω είναι ότι το πακέτο της συμφωνίας που θα έλθει θα είναι ένα πακέτο που θα μπορεί να συσπυρώσει όλο το ΣΥΡΙΖΑ και όλη την κυβέρνηση. Δεν θα είναι ένα πακέτο το οποίο θα μπορεί να διχάσει το ΣΥΡΙΖΑ ή την κυβέρνηση. Για όλη τη συμφωνία. Καθαρά πράγματα, καθαροί λογαριασμοί. Μην με ρωτάτε επί σενάριων. Αν έχει τούτο ή αν έχει τάλλο. Νομίζω θα υποτιμούσα εγώ προσωπικά τη σοβαρότητά μου να απαντάω αν έχει τούτο ή αν έχει τάλλο. Νομίζω είμαι σαφής και συγκεκριμένος. Προσέξτε με, κύριε Υπουργέ, πάνω σε αυτό που λέτε. Ασκήθηκε δρυμύτατη κριτική, τι έχεις να τραβήξεις την Κυριακή, γιατί θα έχεις πολλή δουλειά, όχι, εγώ εκτιμώ και σέβομαι την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, πέρα από το ότι είπε ότι ξέρετε κάτι, μην κάνετε ρούπι από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, γιατί με αυτά που ακούμε είμαστε εκτός γραμμής, ΣΥΡΙΖΑ, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, είπε κάτι άλλο, ότι δεν ενημερώνονται οι βουλευτές. Και δεν το είπε μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου, οι περισσότεροι που έρχονται εδώ, στο Off the Record, μας λένε ότι δεν είμαστε ενημερωμένοι. Από εσάς τα ακούμε αυτά. Και προκειμένου λοιπόν να έχουμε τον καλό κακό δημοσιογράφο, το παπαγαλάκι ή όχι καλά δημοσιογράφο, το είχα πει και στον κύριο Βούτση. Γιατί δεν βγάζετε μέχρι στιγμής. Το έκανε το Δουνουτού. Το Δουνουτού, ξέρετε τι έκανε χθες το βράδυ. Έβγαλε την ανακοίνωση. Έβγαλε την ανακοίνωση. Και βγάζει σέντρα τώρα, σου λέει. Το στρατούλι βγάζει σέντρα. Όχι, δεν βγάζει το στρατούλι. Αν τι, δεν το βγάζει. Δεν βγάζει για τις συντάξεις εκεί. Ναι. Τον βγάζει η σέντρα υπό αυτή την έννοια. Ότι όταν δεν έχουν συμφωνήσει αυτά, αντιλαμβάνεται ότι σας περιμένει γιατί έχετε να περάσετε προσωπικά δηλαδή. Πριν απαντήσετε, μια απάντηση στο φίλο μου τον Διονύση. Έτσι λέει: Παπαδάκη, ρώταγες και το ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν αντιπολίτευση, αν θα ψήφιζε μια συμφωνία και αν θα στήριζαν την Ελλάδα. Όχι, δεν το ρώταγα. Το ΣΥΡΙΖΑ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή είχε πει ότι ήταν κατά των μνημονίων. Πώς το κάνουμε, δηλαδή τώρα πώς ήθελες να το ρωτήσω. Θα ήμουν βλάκα άμα το ρώταγα, Διονύση. Κύριε Χατζή, και κύριε Παπαδάκη. Όπως και εγώ ήμουν κατά των μνημονίων. Δεν άλλαξα εγώ θέση. Εγώ δεν άλλαξα θέση, Διονύση μου. Εσύ αλλάζεις θέση προφανώς. Κύριε Χατζή και κύριε Παπαδάκη, μπορεί να θέλει αυτά το Δουνουτού. Μπορεί να θέλει συντάξεις πείνας. Μπορεί να θέλει μισθούς οι οποίες να είναι της υποσαχάριας Αφρικής. Δεν το φοβούμαστε. Τι θα φοβηθούμε επειδή το λέω ο Τόμισεν. Ο Τόμισεν σήμερα μαζί της έκανε παράπονα γιατί δεν βλέπουμε εμείς σαν υπουργοί τους υπαλληλίσκους της Τρόικας. Γιατί δεν τους βλέπουμε εμείς. Και τους βλέπουν υπάλληλοι οι στελέχοι των Υπουργείων. Δεν φοβόμαστε, ας λέει. Άμα πηγαίναμε να διαπραγματευτούμε με βάση το φόβο, θα είχαμε χάσει πριν πάμε σε όποια διαπραγμάτευση. Δεν φοβόμαστε, στηριζόμαστε στον ελληνικό λαό. Αν χρειαστεί και χρειάζεται, θα τον κινητοποιήσουμε και πρέπει πάντα να είναι ενεργός ο ελληνικός λαός και να αγωνίζεται και να μας πιέζει. Δεν είναι το θέμα να πάρουμε τις απαντήσεις. Λέμε εδώ, τόση ώρα όλοι το ίδιο πράγμα λέμε, ότι για να υπάρξει συμφωνία πρέπει να υπάρξουν και υποχωρήσεις. Σε ποια σημεία εσείς θα δεχόσαστε υποχώρηση ως κυβέρνηση ή ως στρατούλης και σε ποια όχι. Να πούμε τώρα, κύριε Παπαδάκη, τώρα που διαπραγματευόμαστε σκληρά, που έχουμε βάλει κόκκινες γραμμές, που είδατε ότι ο Τόμισεν και πάλι επιμένει για εργασιακά, ασφαλιστικά, τούτα τα άλλα, να πούμε εμείς πού θα μπορούσαμε να υποχωρήσουμε. Είστε αντιφατικός. Να δώσουμε τώρα. Δηλαδή. Μα είστε αντιφατικός. Όπλα. Κύριε Στρατούλη, Υπουργέ μου, είστε αντιφατικός. Λοιπόν, γιατί νωρίτερα Χατζή, είπατε μισό. Ότι η πολιτική γραμματεία έβγαλε μια ανακοίνωση να στείλει μήνυμα στους δανειστές ότι δεν υποχωρούμε. Και τώρα που σας ρωτάει το συγκεκριμένο, δεν το κάνετε γιατί κάνουμε διαπραγματεύσεις. Αυτή τη γιατί στιγμή το κάνετε αυτό. Σας είπα, αυτό που δεν θα υποχωρήσουμε είναι ο βασικός κορμός των προγραμματικών μας
δηλώσεων που εγκρίθηκαν από τη Βουλή και το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Άλιστα. Από εκεί και πέρα η φάση της διαπραγμάτευσης είναι σε λεπτό σημείο. Εγώ θα ήθελα να διαπραγματεύομαι με εσάς και τον κύριο Παπαδάκη και τον κύριο Ντίνο, γιατί πολύ περισσότερο θα μπορούσα να πείσω για τις απόψεις μου, αλλά δυστυχώς διαπραγματευόμαστε εκ των πραγμάτων με τους δανειστές της χώρας και όποια διαπραγματευτικά εργαλεία έχουμε, δεν θα πρέπει. Λοιπόν, θα κάνουμε μια παρένθεση. Στην τηλεόραση, στα πάνελ. Θα έρθετε σε εμάς. Πρέπει να τα λέμε εκεί που πρέπει. Αυτή την ώρα φεύγει το σκήνομα από τον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο.